άρχισε η οδύσσια μου. Ο γουλιάς μου, ο Ερίκος ο Σεβίλιας, ο οποίος ήταν στο Auschwitz με τον αριθμό, πέθανε με τον αριθμό. Ερίκος Σεβίλιας από την Αθήνα. Είπε πάνω, πήγαμε στο ψηλί στο δικό σπίτι. Την αυλή σηκώθηκε όλη, όλη αυτή. Φιλιά. Και γνώρισα εκεί μια μέρα την σκορμένη την έκανε τη Λέα. Και μου έφερνε λάδι, τότε που ήταν πίνα, μου έφερνε φαΐ, μου έφερνε εκείνο και έμαθα ότι είναι βρεοπούλα. Πώς θα πω, τη ρώτησα, μου λέει πώς είσαι, πώς λέγεσαι. Λέω Μάρκο με βράχη. Λέει με βράχη, με βράχη, τι όνομα έχω. Λέω όνομα, δεν ξέρω τι θα πω, θα λύσω. Δεν κατάλαβε, είσαι Ισραηλίτης. Ελεονόρα. Ελεονόρα, το επίθετο δεν το ξέρατε. Ναι, πώς το ξέρατε. Α, το ξέρετε. Σεβίλια. Και πάνω πήγαμε στο ψηλί στο δικό σπίτι. Την αυλή σηκώθηκε όλη, όλη αυτή. Φιλιά. Τι να πω. Ότι μου στάθηκε στο χειρουργείο που έπρεπε να κόψει το πόδι και μου λέει δεν έχει τίποτα. Άλλη μια μέρα στο νοσοκομείο, στο Μπαρμπάκιο που ήμουν τα χάλια μου. Απογοητευμένος από τη ζωή, χωρίς τους δικούς μου. Πεθαμένοι όλοι, είχα μάθει τότε, δεν υπήρχε. 40 άτομα. Από την οικογένειά σας. Μόνο μου λέω τι θέλω τη ζωή και ήρθε και τη γνώρισα. Και γνώρισα εκεί μια μέρα την συγχωρεμένη τη γυναίκα μου, τη Λέα, την Λεωνόρα. Και μου έφερνε λάδι, τότε που ήταν η πείνα, μου έφερνε φαΐ, μου έφερνε εκείνο. Και έμαθα ότι είναι βρεοπούλα. Πώς το μάθατε αυτό? Τη ρώτησα. Α, μου λέει εσύ πώς είσαι, πώς λέγεσαι. Λέω Μάρκο με βράχ. Λέει με βράχ, με βράχ. Τι όνομα είναι αυτό? Λέω όνομα, δεν ήθελα να τις αποκαλύψω. Μου λέει κατάλαβε, είσαι Ισραηλίτης. Λέω ναι. Και εγώ έπιζε δελίτησα. Η απάντηση. Μάλιστα. Εκεί έμεινα εγώ. Έμεινα. Κόκαλο. Απολύθωμα. Δεν μπορούσα να πιστέψω σε τέτοιο και μόνος μου στην Αθήνα να βρω μια ευρεοπούλα. Και ήταν 17 χρονών κοριστάκι, σαν τα κρύα νερά. Πώς τη λέγανε τότε? Ελεονόρα. Ελεονόρα, το επίθετο δεν το ξέρατε. Ναι, πάντα το ξέρατε. Α, το ξέρετε. Σεβίλια. Και έρθει μια μέρα, μου λέει τι έχετε εσείς. Κοπελίτσα 17 χρονών. Λαμπάδα. Όμορφη, ωραία. Τι να έχω, λέει, τα χάλια μου. Χέφτηκε, πήγε και λέει να σας φέρω. Να σας αποδείξει λιγάκι το κεφάλι. Έφερε σαπούνι, αυτά, ναι, αυτά, μου βάλανε μια πετσέτα εδώ και αυτά. Και μου έδωσε να ντυθώ, πήρε κάτι σόβρα κάτω εκεί, αυτά. Και μου λέει, ανέβα το καρότσι. Μπορείς, λέω, μπορώ. Με πάει στο θάλαμο το 16. Εγώ είμαι στο θάλαμο το 12, 13, 13, θάλαμε. Ήταν Μπαρμπάκιο σχολή. Με πάει, μόλις μπαίνουμε μέσα, βλέπαμε κρεβάτια στη σειρά. Κρεβάτια στη σειρά. Και βλέπουμε ο κριτικός, ο άλλος χωρίς μάτια, άλλος χωρίς πόδια, άλλος χωρίς χέρια. Και μου λέει, τα βλέπεις αυτά? Λέω, τα βλέπω. Τα βλέπεις καλά? Λέω, τι είναι αυτά, χωρίς μάτια. Εσύ τι έχεις? Λέω, δεν έχω τίποτα. Αναπτερώθηκα και από τότε εγνωριστήκαμε και μετά έφερνε ζεστό νερό από το ψηρή. Ο 12 Θάρκο είναι η πλατεία ψηρή. Και ερχόταν δίπλα στο νοσοκομείο και έφερε ζεστά νερά, σαπούλια και τους έκανε μπουγάδες τους κριτικούς, τα αυτά και ήταν εθελόντρια. Εγνωριστήκαμε εκεί, μπαίνουμε με το καρότσι και πηγαίνουμε στο Βασιλικό Θέατρο,
Πηγαίναμε στο σινεμά, πηγαίναμε στις αναπαρκίσεις, πηγαίναμε, γνωριστήκαμε αυτά. Αρμονιστήκαμε, παντρευτήκαμε. Αυτή η φωτογραφία παριστάνει τον Μάρκο Μεβοράχ και τη Λέα Μεβοράχ σύζυγη την ημέρα του γάμου. Μετά πήγαμε στο ψήρι στο τοπικό σπίτι. Την αυλή σηκώθηκε όλη αυλή. Φιλιά, το μήνυμα το δικό μου είναι ένα. Ως άνθρωπος λογικός, πώς σκέπτομαι. Από όλη αυτή τον Γολγοθά που πέρασα, συμπέρανα ότι όλα αυτά δεν έπρεπε να γίνουν. Οι άνθρωποι έπρεπε να σκεφτούν διαφορετικά. Να έχουν περισσότερο μυαλό